Θα ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, και θα ξεκινήσουμε με αυτήν την ανατριχίλα, την αποτροπή. Λόγια δεν υπάρχουν. Από ό,τι ανακαλύφθηκε σήμερα το πρωί. Ένας 52χρονος, λοιπόν, είχε παγιδεύσει μέσα σε ένα κολαστήριο που είχε δημιουργήσει μια 20χρονη φοιτήτρια. Η κοπέλα, η οποία προσπαθούσε να ενισχύσει τα οικονομικά της και να βοηθήσει και την οικογένειά της, γιατί σπούδαζε εδώ στην Αθήνα, πήγαινε για να τον βοηθάει στις δουλειές. Ήταν η δεύτερη ή τρίτη φορά που πήγαινε στο σπίτι του. Εκείνος την ακινητοποίησε, την έδεσε, τη φήμωσε και τη βασάνιζε επί ημέρες, βιάζοντάς την και κάνοντας και πολλά ακόμα. Θα δείτε το βίντεο. Σε αυτό το βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται το υπόγειο κολαστήριο στη Δάφνη, στην οδό Όθωνος, όπου για 12 περίπου ώρες έζησε τον απόλυτο εφιάλτη 20χρονη φοιτήτρια. Και αυτός είναι ο 52χρονος στα χέρια του οποίου μαρτύρησε η άτυχη κοπέλα. Καταλαβαίνετε τι κάνατε στο κορίτσι. Έχετε συνειδητοποιήσει την πράξη σας. Γιατί την κρατούσατε όμοιρο αφού είχατε σχέση? Εύσωμος, με ένα χαρακτηριστικό τατουάζ στο μπράτσο και γυμνός, κάθεται σε μια καρέκλα σκεπασμένος με μια κουβέρτα αμέσως μετά τη σύλληψή του. Στο διαμέρισμα αυτό, που η εικόνα μαρτυρά όσα προηγήθηκαν, ο εφιάλτης έγραψε μια μαύρη σελίδα στην ψυχή της 20χρονης φοιτήτριας. Υπολογιστής, τηλεόραση, οθόνη, εκτυπωτής και το κρεβάτι που έζησε μαρτυρικές ώρες η ανυποψίαστη κοπέλα. Επί 2,5 ολόκληρα χρόνια φαίνεται ότι έμενε σε αυτό το υπόγειο διαμέρισμα ο 53χρονος, ο οποίος κράτησε επί 1-24ωρο την 22χρονη φοιτήτρια εχμάλωτη. Οι αστυνομικοί, λοιπόν, μετά από καταγγελίες, έφτασαν εδώ, χτύπησαν την πόρτα προκειμένου να τους ανοίξει ο ένοικος του διαμερίσματος. Δεν ακούστηκε όμως τίποτα. Έτσι, λοιπόν, αποφάσισαν με μια βαριοπούλα να σπάσουν αυτή την πόρτα και μπήκανε μέσα. Εκείνο το οποίο αντίκρισαν ήταν μια κοπέλα δεμένη πατόκορφα. Ο 52χρονος φερόμενος ως δράστης έχει χαρακτηριστεί από τις υπηρεσίες ανάπηρος με ποσοστό τυφλότητας 95%. Λένε ότι ήταν τυφλός. Τυφλός και να έχει κάμερες. Είναι δυνατόν να ήταν? Ο άνδρας, τον οποίο βοηθούσε το 20χρονο θύμα, λόγω των προβλημάτων υγείας που αντιμετώπισε, δεν είχε προκαλέσει υποψίες για τις διαταραγμένες προθέσεις του. Κι όμως, ένα μήνυμα στο προσωπικό του λογαριασμό στο διαδίκτυο, στο παρελθόν, ίσως έκρυβε πολλά. Είχε καταφέρει να ξεγελάσει ακόμη και τις αρμόδιες αρχές του Δήμου που τον βοηθούσαν. Κάποιος από τους ανθρώπους που εργάζονται στο Δήμο ουδέποτε αντιμετώπισε κάποια παραβατική συμπεριφορά? Εμείς όχι, σαν κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου. Θα σας διαβεβαιώ ότι οτιδήποτε αν πέρναγε στην αντίληψή μας θα το είχαμε ήδη καταγγείλει και δηλώσει. Η κρέμασμα θέλει αυτός. Η 20χρονη κοπέλα βρέθηκε δεμένη στο δωμάτιο του σπιτιού κατά τρόπο που παρέπεπε σε σκηνικό από ταινία τρόμου και διαστροφής. Οι άνδρες ελληνικής αστυνομίας εκτιμούν ότι πρέπει να βρισκόταν τουλάχιστον ένα 24ωρο στο χώρο. Ο 52χρονος τυφλός δράστης είχε τοποθετήσει κάμερες και κινηματογραφούσε τις αρρωστημένες του πράξεις. Κάθε μέρα περνάμε από εδώ και βλέπουμε πάντα κλειστό. Κλειστά κάτω τα βλέπουμε και δεν βλέπουμε, δεν τον είδαμε καθόλου έξω να βγαίνει. Δεν βγαίνει έξω καθόλου. Τι κάνει μέσα τώρα και τι είναι? Η νεαρή φοιτήτρια, η οποία είναι από την επαρχία και σπουδάζει στην Αθήνα, για να μπορέσει να βγάλει ένα χαρτζιλίκι, είχε ανταποκριθεί σε αγγελία του 52χρονου, ο οποίος, με το πρόσχημα ότι είχε πολύ χαμηλή όραση, ζητούσε οικιακή βοηθό για κάποιες μέρες την εβδομάδα. Η νεαρή ανταποκρίθηκε στην αγγελία και φαίνεται να είχε πάει και άλλες φορές στο διαμέρισμά του για να τον βοηθήσει. Δεν υπάρχουν άνθρωποι πια. Τι είναι αυτό? Τίποτα, άνθρωποι δεν υπάρχουν. Η αποκάλυψη της ιστορίας που συγκλονίζει έγινε χθες το μεσημέρι, όταν έσπασε η πόρτα του υπογείου από τους άνδρες της αστυνομίας, μετά την καταγγελία της εξαφάνισης που υπέβαλαν οι γονείς της κοπέλας. Όλα αποκαλύφθηκαν όταν χάθηκε το στίγμα της 20χρονης και οι γονείς της δήλωσαν εξαφάνιση. Την ώρα της αποκάλυψης του παρανοϊκού σενάριου του 52χρονου έγιναν μάρτυρες οι ιδιοκτήτες του διαμερίσματος, που είχε μετατρέψει σε κολαστήριο για την ψυχή της νεαρής γυναίκας. Ήταν δύστροπος, λίγο δύστροπος άνθρωπος και αυταρχικός. Ξεκινήσαμε από εδώ που μένουμε να πάμε κάτω στη Δάφνη να πάρουμε το ενίκιο. Σταματήσαμε μπροστά σπίτι που έγινε το συμβάν. Εκείνη την ώρα ήταν τρεις νέοι άνθρωποι και μια βαριοπούλα χτυπούσαν την πόρτα. Και λέει, γυναίκα μου, λέει, τι κάνετε εκεί? Φύγετε, λέει, μας αστυνομία. Τι έκανα, αμαία ημέρα, παιδιά, 95% τυφλός. Καταλαβαίνατε τι κάνατε στο κορίτσι?
Έχετε συνειδητοποιήσει την πράξη σας? Γιατί την κρατούσατε όμοιρο αφού είχατε σχέση? Μόνο το σκηνικό που είδαμε ανυποψίαστη να πάμε να εισπράξουμε ένα νίκη, να βλέπουμε την πόρτα να τη σπάνε, με βαριοπούλα, να βλέπουμε ασθενοφόρα να βγάζουν την κοπέλα με τυλιγμένη με ένα σεντόνι, αυτόν με χειροπέδες, όλα αυτά πέρασε ένα σοκ. Είμαι σοκαρισμένη πολύ. Έχω πάθει πανικό τρέμο ολόκληρη. Δεν ξέρω αν το νευρικό μου σύστημα φταίει για όλη αυτή την ταραχή. Δεν είμαι καλά ψυχολογικά με όλη αυτή την κατάσταση. Οι άνδρες της αστυνομίας κατάφεραν να σπάσουν την πόρτα του υπογείου διαμερίσματος και να δώσουν τέλος στο μαρτύριο της νεαρής γυναίκας. Η ίδια, όταν κατάλαβε ότι το πολύωρο μαρτύριο έφτανε στο τέλος της, φιλούσε τα χέρια των αστυνομικών. Λίγα λεπτά αργότερα, τυλιγμένη με ένα σεντόνι, θα αποχωρούσε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Εκείνη τη στιγμή, εγώ άκουσα μια κοπέλα να κλαίει, κάτι έλεγε, το πόδι μου. Όταν άνοιξε η πόρτα και εισβάλανε οι άνθρωποι, τότε ακούσαμε την κοπέλα να κλαίει. Το κοριτσάκι όταν το πήραν ήταν σκεπασμένο με ένα σεντόνι. Η 22χρονη εξετάστηκε χθες το απόγευμα. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται, καθώς υπάρχουν πολλαπλές κακώσεις στο σώμα της. Έχει ληφθεί γενετικό υλικό και γίνονται όλες οι εξετάσεις για να εξακριβωθεί ο βιασμός. Δολοφονία μυστήριο, αποκαλύψεις που σοκάρουν. Θύμα η Ντιάνα Τσιαμτσίδη, φερόμενος ως θήτης αγκιοχειρουργός, με τον οποίον φαίνεται πως διατηρούσαν σχέση που ξεκίνησε μέσω διαδικτύου. Ένα έγκλημα που ερευνάται από την αστυνομία ανέγινε μέσα στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, μια σωρός που βρέθηκε σε ρέμα στη Χαλκιδική. Την περασμένη Τετάρτη δηλώθηκε η εξαφάνιση, μου το είπε και ο σύζυγος, και από τότε ανέλαβε η αστυνομία. Είμαστε σε μια αγωνία. Αλλά και αυτό ήταν κεραυνό στην εχθρία. Δεν περίμενα, εγώ δεν φανταζόμουν κάτι τέτοιο τίποτε. Τετάρτη 26 Απριλίου, η 36χρονη είχε ραντεβού για αφαίρεση κυρσών με τον συγκεκριμένο γιατρό. Πήγε στην κλινική και έκτοτε χάθηκαν τα ίχνη της. Ο σύζυγός της ενημέρωσε τις αρχές και αμέσως ξεκίνησαν οι έρευνες. Εφημέρευε το Ιπποκράτειο εκείνη την ημέρα. Η εισαγωγή της 36χρονης όμως δεν έχει καταγραφεί. Ούτε στα επίγοντα, ούτε στα εφημερεύοντα, ούτε στην κλινική που κάνει την ειδικότητά του αγκιοχειρουργός. Με καταθέσεις που άρχισαν να παίρνουν άντρες ασφάλειας από συναδέλφους του γιατρούς και συνοδούς ασθενών, άρχισαν να δένουν την υπόθεση. Κάμερες κλειστού κυκλώματος κατέγραψαν το 38χρονο να βγαίνει με το αυτοκίνητό του από το νοσοκομείο και να κινείται προς τη Χαλκιδική. Στίγμα του κινητού του τον εντοπίζει στο παλιούρι της Χαλκιδικής και αμέσως μετά να επιστρέφει στην κλινική. Η αντίστροφη μέτρηση μόλις είχε ξεκινήσει. Το πτώμα της άτυχης 36χρονης βρίσκεται 7 μέρες αργότερα σε ρέμα στο Παλιούρι. Ήταν σε προχωρημένη σύψη. Δεν φέρει ρίχνη στραγγαλισμού ούτε χτυπήματα με κάποιο αντικείμενο. Έχει εκδορές στην πλάτη και στους μυρούς, όμως εντοπίστηκε ποσότητα αναισθητικής ουσίας στον οργανισμό της. Οι τοξικολογικές εξετάσεις θα δείξουν τα ακριβή αίτια θανάτου. Αμέσως εκδόθηκε ένταλμα και ο αγκιοχειρουργός συνελήφθη στην Αθήνα. Αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή του στο έγκλημα και έτσι παραμένει άγνωστο πώς η γυναίκα δολοφονήθηκε μέσα στο Ιπποκράτειο, αν πρόκειται για έγκλημα πάθους ή ιατρικό λάθος με μοιραία κατάληξη που θέλησε να εξαφανίσει κάθε ίχνος ο ειδικευόμενος γιατρός. Είχε ραντεβού μαζί μου για αφαίρεση κυρσών στις 5.30 το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης. Έφτασε και μου έστειλε μήνυμα στο κινητό. Της απάντησα ότι είχα δουλειά και ότι σε μισή ώρα θα κατέβαινα να τη συναντήσω. Κατέβηκα, αλλά δεν τη βρήκα. Την πήρα τηλέφωνο και μου είπε ότι της έτυχε κάτι και ότι έπρεπε να φύγει. Αρνείται ότι είχε ερωτική σχέση με την κοπέλα, με την άτυχη κοπέλα. Είναι βαθιά συντετριμμένος από το θάνατό της γιατί την γνώριζε. Αλλά αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή στον θάνατο αυτής. Με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και περίβρισης νεκρού, ο 38χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα. Ζήτησε και πήρε προθεσμία όμως και τη Δευτέρα αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή. Η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας Νίκο έδωσε στις αρχές, πριν από λίγες ώρες, τα ακριβή στίγματα των δύο κινητών. Φαίνεται λοιπόν. Από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο μέχρι και το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης να ακολουθούν τα ίδια δευτερόλεπτα ταυτόχρονα τα δύο κινητά τηλέφωνα τις ίδιες κεραίες. Από το αεροδρόμιο. Σαν να ήταν στο ίδιο αυτοκίνητο τα δύο κινητά. Ταυτόχρονα, την ίδια στιγμή. Μετά την κεραία του αεροδρομίου Μακεδονία χάνεται τελείως, εξαφανίζεται από το χάρτη το ίχνος του κινητού τηλεφώνου της άτυχης γυναίκας. Μάλιστα. Και εκείνο που δεν έχει απαντήσει. Θα μπορούσε κάποιος να υποδέξει ότι κάποιος το πετάει, το
καταστρέφει. Επειδή χάθηκε τελείως, αυτό ακριβώς πιστεύουν. Και εκείνο που δεν έχει απαντήσει ο δράστης είναι μετά τις 11 το βράδυ, το μοιραίο βράδυ, που πήγε υποτίθεται στο πανόραμα στο σπίτι του και λέει ότι δεν ξαναγύρισα στο νοσοκομείο, φαίνεται από την κάμερα του ανοιχτού πάρκινγκ του Ιπποκράτειου νοσοκομείου να φεύγει όντως μετά τις 11, να επιστρέφει όμως μετά τις 12 παρά και μετά τα μεσάνυχτα να ξαναφεύγει. Και δεν πήγε από ό,τι φαίνεται στο πανόραμα στο σπίτι του. Ναι, υπάρχει ένα μεγάλο κενό. Αλλά πήγε κατευθείαν. Ναι. Πρωτοφανής και αδιανόητη η νέα τουρκική πρόκληση με επίκεντρο το ακριτικό Καστελόριζο. Δείτε στο χάρτη. Με παράνομη ευνηδιαστική ναυτική οδηγία οι Τούρκοι δέσμευσαν αργά χθες βράδυ τη θαλάσσια περιοχή που περιλαμβάνει και τα ελληνικά νησιά Καστελόριζο, Στρογγύλη και Ρο για να πραγματοποιήσουν άσκηση του πολεμικού τους ναυτικού. Στην Avtex απλά ανέφεραν ότι δεν θα παραβιάσουν χωρικά ύδατα ξένης χώρας. Πράγματι, στις 3 τα ξημερώματα έστειλα στην περιοχή τη φρεγάτα Γκεμλίκ και για 4 ώρες έκανε άσκηση ανθυποβρυχιακού πολέμου σε διεθνή παντοσύδατα. Από την πρώτη στιγμή στο Καστελόριζο βρισκόταν σε επιφυλακή η ελληνική πυραβλάκατος Μικόνιος. Το τουρκικό σκάφος αποχώρησε στις 7 το πρωί. Η απάντηση της Ελλάδας ήρθε διαστόματος του Υπουργού Άμυνας, ο οποίος χαρακτήρισε απειλή για τη διεθνή ασφάλεια τις τουρκικές παραβιάσεις. Η Ελλάδα σήμερα καλείται να αντιμετωπίσει τις ανιστόρητες και επικίνδυνες αιμονές της Τουρκίας. Αποτελεί απειλή για τη διεθνή ασφάλεια στην περιοχή. Ως έθνος αντιμετωπίζουμε όλες ενωτέρω απειλές με στρατηγική ψυχραιμία, αλλά δεν αφήνουμε και δεν θα αφήνουμε τίποτα αναπάντητο. Σε μια συμβολική κίνηση απάντησης στους Τούρκους, ο υπαρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, αντιστράτηγος Μανούρης, επισκέφθηκε τους στρατιώτες φρουρούς σε Καστελόριζο, Στρογγύλη και Ρο. Ο αντιστράτηγος επιχειώρησε τα φυλάκια και διαπίστωσε την απόλυτη επιχειρησιακή ετοιμότητα και το υψηλό ηθικό αξιωματικών και οπλιτών που φυλάνε Θερμοπύλες. Γιατί επανέρχεται συνεχώς στην περιοχή γύρω από το Καστελόριζο η Τουρκία? Η Τουρκία προσπαθεί να μπει σφήνα μεταξύ Ελλάδος, Κύπρου και Αιγύπτου και να προωθήσει την έννοια των δικών της θαλασσίων ζωνών. Η τουρκική πολεμική αεροπορία προκάλεσε για μία ακόμη μέρα και στο Βόρειο Αιγαίο. Δύο μαχητικά F-16 παραβίασαν τον εθνικό εναέριο χώρο μεταξύ Λέσβου και Λίμνου. Άμεσα απογειώθηκαν από τη Σκύρο τα γεράκια της πολεμικής μας αεροπορίας και αναχέτησαν τα τουρκικά μαχητικά. Θερμές αναμένονται στο Αιγαίο οι επόμενες εβδομάδες. Σχεδόν όλος ο τουρκικός στόλος βγαίνει το επόμενο Σάββατο στο πλαίσιο της άσκησης Θαλασσόλικος, της μεγαλύτερης του τουρκικού πολεμικού ναυτικού. Η άσκηση διαρκεί 2 εβδομάδες και οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις θα τεθούν σε αυξημένη επιφυλακή. Επικεντρώνει στο χώρο γύρω από το Καστελόριζο, αποκλείοντας οποιαδήποτε σύνδεση ελληνικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και κυπριακής. Οι Τούρκοι όμως κλιμακώνουν την ένταση και στην Κύπρο. Με μια ακόμη παράνομη Ναύτεξ δέσμευσαν θαλάσσια περιοχή που περιλαμβάνει τμήμα των οικοπαίδων 6 και 7 της Κυπριακής ΑΟΛ. Σκάφη του τουρκικού πολεμικού ναυτικού κινήθηκαν το πρωί στην περιοχή και πραγματοποίησαν για 2 ώρες άσκηση με πραγματικά πυρά. Η επίρρεια του Καστελορίζου και του συμπλέγματος της Στρογγύλης είναι καθοριστική για το αν θα ενωθεί η αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ελλάδας με την αντίστοιχη της Κύπρου και της Αιγύπτου. Οι Τούρκοι δέσμευσαν με ναυτική οδηγία και μεγάλη θαλάσσια περιοχή νότια της Καρπασίας για έρευνες έως και τις 30 Ιουνίου από τον Μπαρμπαρό, το οποίο πλέει ήδη κοντά στην Αμόχωστο. Σε κοντινή απόσταση από το τουρκικό Μπαρμπαρός βρίσκεται το υπερσύγχρονο σεισμογραφικό Ramphorn Hyperion, το οποίο συνεχίζει τις έρευνες για λογαριασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας. Διαδηλωτές γιουχάρουν την ακροδεξιά Λεπέν έξω από εκκλησία στη Ρένς. Επικρατεί πανδαιμόνιο. Την κατηγορούν ότι με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρηματοδοτούσε το ακροδεξιό κόμμα της. Μία μέρα πριν είχε δεχθεί επίθεση με αυγά στη Βρετάνη. Είναι πιο τραδισιονέλ, θα φέρει πρέσκο παρτί της τραδισιόν.
προσπαθώντας να ελαφρύνει το κλίμα, κάνει χιούμορ και οδηγεί νταλίκα. Αποδοκιμασίες και για τον Εμμανουέλ Μακρόν. Συνδικαλιστές τον γιουχάρουν ενώ επισκέπτεται η αλλοπολία στην Αρμπή. Ne siffle pas! Ne les siffle pas! Ça ne sert à rien! Allez les combattre! Allez les faire battre! Faites voter contre eux! Στα γαλλικά μέσα σχολιάζεται αρνητικά αυτό το βίντεο με τον Μακρόν να καθαρίζει τα χέρια του μετά τις χειραψίες με αγρότες κατά την επίσκεψή του σε αγροτική μονάδα. Νέα δημοσκόπηση του τηλεοπτικού σταθμού BFM δείχνει τον Μακρόν μετά το debate να ανοίγει την ψαλίδα συγκεντρώνοντας 62% έναντι 38% της Λεπέν. Και η Άγγελα Μέρκελ στηρίζει Μακρόν. Und wir sehen gerade, wenn wir uns auf den nächsten Sonntag konzentrieren und hoffen, dass die Wahl so ausgeht, wie wir uns das wünschen, dass auch der Zusammenarbeit von Deutschland und Frankreich in diesem Zusammenhang eine entscheidende Bedeutung zukommt. Παρά την ξεκάθαρη νίκη του στο debate, τώρα ο Εμμανουέλ Μακρόν έχει στρέψει το ενδιαφέρον του στο 1/4 των ψηφοφόρων που σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις δηλώνουν πως δεν θα ψηφίσουν στην κρίσιμη μάχη της Κυριακής. Η Greenpeace τοποθέτησε πάνω κατά της Λεπέν στον πύργο του Άιφελ. Γράφει ελευθερία, ισότητα, αδελφοσύνη.